Δεύτερη ώρα εδώ στην Ανθέων 99. Δεν μπορούμε να τον έχουμε στο στούντιο γιατί είναι πολύ άσχολος. Το ξέρετε πολύ καλά. Είναι ο Πολύδωρος Αμπατζής και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον καλημερίσουμε. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλά. Είστε καλά. Για την πρόσκληση. Πραγματικά θα ήθελα κάποια φορά να έρθετε από το στούντιο, αλλά εντάξει, θα το κανονίσουμε σε άλλο χρόνο. Τώρα να δούμε λίγο τις εξελίξεις. Χθες στο επιμελητήριο το απόγευμα ήταν η Επιτροπή των Κατοίκων για το έργο αυτό που έχει γίνει μήλων της Έριδος. Πείτε μας λίγο, τι έγινε. Ήταν, δεν ήταν η Επιτροπή, ήταν συνέλευση των κατοίκων της Αεροπόρου Γεναρέλη της Βουλάζων. Γενικά της Λαγκάδας. Να συζητήσουμε τι είναι, σε τι ενέργειες θα προχωρήσουμε σε σχέση με το έργο. Ναι. Ασφαλώς θα γνωρίζετε ότι έχει γίνει η ανάθεση από τη ΔΕΙΑΛ στην εταιρεία, στην Πράξης. Ναι. Και σε αυτή τη διαδικασία όλοι εμείς δεν κληθήκαμε σε κανένα διάλογο, όπως είχαμε την υπόσχεση του νέου δημάρχου, αλλά δεν κληθήκαμε σε κανένα διάλογο. Βρισκόμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή πρώτο τελεσμένο. Το έργο πρόκειται, αν δεν συμβεί κάτι, να αρχίσει το Μάρτιο με τη μελέτη του 1996. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αμπατζή. Ναι. Σας το είχε υποσχεθεί, εννοείται, προεκλογικά ή και στη συνέχεια? Είχαμε συναντηθεί προεκλογικά και είπε βέβαια ότι δεν είναι μηχανικός, δεν γνωρίζει αν μπορεί να αλλάξει κάτι όντως κτλ. Αλλά ότι ό,τι και να γίνει, πριν προχωρήσουμε θα έχουμε κάποια διαβούλευση. Μάλιστα. Είχε κόσμο χτες? Είχε αρκετό κόσμο χτες. Οι απόφασεις που πάρθηκαν ήταν ότι θα προσβάλλουμε την απόφαση στο... γιατί η απόφαση συγκεκριμένη θεωρούμε με βάση τις νομικές συμβουλές ότι έχει και τυπικά νομικά προβλήματα. Θα προχωρήσουμε λοιπόν να την προσβάλλουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και ταυτόχρονα θα κάνουμε αγωγή στα διοικητικά δικαστήρια. Μάλιστα. Ζητώντας την ακύρωση της απόφασης και την αναστολή του έργου μέχρι να εκδικαστεί η αγωγή. Ήταν σύμφωνοι σε αυτό όλοι οι παρόντες χθες? Ναι, ήταν σύμφωνοι όλοι οι παρόντες. Και βέβαια συνεχίζουμε να μαζεύουμε, γιατί η αγωγή θα γίνει από όλους τους κατοίκους, από όσους τέλος πάντων ενδιαφέρονται. Και πιστεύουμε ότι θα είναι μια αγωγή που θα υπογράφουν πάνω από 200 με 500 άτομα. Έχετε και νομικό σύμβουλο? Ναι, έχουμε δικηγόρο βέβαια. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτό. Ο ίδιος ο δικηγόρος δηλαδή συμφωνεί σε αυτό που λέτε και έτσι, ότι μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να έχει ελπίδες. Ναι, οι αποφάσεις που πήραμε είναι με βάση αφού συζητήσαμε με τον δικηγόρο. Μάλιστα. Τα θέματα είναι δύο νομικά. Πρώτον, ότι υπάρχει... κρίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην ίδια την απόφαση, αλλά επίσης η αγωγή στα δικαστήρια γίνεται διότι πρόκειται να γίνει ένα έργο με έναν τρόπο απαρχαιωμένο, ο οποίος θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά στους κατοίκους και κυρίως στις επιχειρήσεις της περιοχής και ειδικότερα σε αυτές που είναι οι περισσότερες και έχουν σχέση με το αυτοκίνητο. Για να το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, τα βεζινάδικα είναι βέβαια ότι θα κλείσουν. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει τρόπος να γίνει το έργο με πιο ήπια διαδικασία, που δεν θα φέρει τόσο μεγάλη ενόχληση. Και αυτή τη φορά θα το στηρίξουμε με την μελέτη από πραγματογνώμονα που θα μας δώσει την επιστημονική του άποψη για αυτό που λέμε. Δηλαδή ότι η μελέτη αυτή είναι απαρχαιωμένη για το 2020. Μάλιστα. Σε αυτό που τώρα λένε όλοι, ότι αν δεν γίνει το έργο θα καταρρεύσει και θα υπάρξει κίνδυνος για τον πληθυσμό εκεί και για τις επιχειρήσεις ούτως ή άλλως, εσείς τι απαντάτε? Εμείς απαντάμε ότι από το εδώ και 2,5 χρόνια που ζητάμε να γίνει διάλογος για να βρούμε μια λύση, η ΔΕΙΑΛ αδιαφορεί. Εάν είχαμε ξεκινήσει από την πρώτη προκήρυξη να προσπαθήσουμε μαζί όλοι να βρούμε μια πιθανή λύση, ίσως το έργο θα ξεκινούσε τώρα και δεν θα είχαμε αντιρρήσεις. Ναι. Άρα η ευθύνη που καθυστερεί το έργο δεν είναι δικιά μας. Θεωρείτε επίσης ότι στη βάση έτσι της οικονομικής ζημιάς που θα υποστεί όλη η περιοχή και οι επιχειρηματίες μπορεί να καταπέσει, ας πούμε, αυτό και να εμποδίσει το να ξεκινήσει το έργο?
Θεωρούμε ότι το έργο μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο που θα είναι ζημιά λιγότερο. Ναι. Εννοείται τμηματικά, για παράδειγμα, πώς θα μπορούσε διαφορετικά? Εννοούμε με 24-ωρη εργασία, ίσως με πιο σύγχρονο τρόπο να υπάρχει μια, σε όπου μπορεί να υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας για ήπια κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των έργων, και ό,τι άλλο βέβαια μας πούνε οι μηχανικοί, οι οποίοι τουλάχιστον όσο έχουμε μιλήσει προφορικά έχουμε αυτή την άποψη, ότι είναι πολύ παλιό, να το πω έτσι λαϊκά, παλαιομοδίτικος ο τρόπος που γίνεται το έργο. Μάλιστα. Εκτός από επιχειρηματίες είναι και κάτοικοι, έτσι, στην συνέλευσή σας? Ναι, ναι, ναι. Είναι επιχειρηματίες, είναι επαγγελματίες, ήταν κάτοικοι και εργαζόμενοι. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει κάποιος διχασμός, πάτε ενιαία σε αυτό το πράγμα, η συνέλευση δηλαδή? Οι αποφάσεις που πήραμε χθες ήταν όλοι σύμφωνοι. Μάλιστα. Και πόσοι ήσασταν περίπου, κύριε Μπατζή? Πρέπει να είμαστε γύρω στα 100 άτομα. Ναι. Σημαντικός αριθμός. Ποιος δικηγόρος έχει αναλάβει την αγωγή? Την αγωγή την έχει αναλάβει ο κύριος Σακύρης, Παναγιώτης Σακύρης. Ο οποίος τώρα από τη θέση του αντιδημάρχου, ναι, αυτό, δεν μπορεί να... Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και αυτό και αποφασίσαμε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο δικηγόρο ο οποίος είχε κάνει τις αγωγές στην προηγούμενη φορά. Ο κύριος Σακύρης μας έχει ξεκαθαρίσει σαφώς και κατηγορηματικός ότι είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μας εκπροσωπεί ως δικηγόρος, είναι επαγγελματίας δικηγόρος, έχει δώσει τον όρκο του δικηγόρου και άρα δεν υπάρχει θέμα να μην κάνει το μέγιστο που μπορεί να κάνει για την υπόθεσή μας. Απλά ήθελα να σας πω, κύριε Μπατζή, γιατί βγήκε η ανακοίνωση που βγάλατε και μοιράσατε πολύ σωστά και είπατε και τώρα μας είπατε ότι προεκλογικά είχατε τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής. Αφού έγιναν όλα αυτά, αφού ανακοίνωσε η ΔΕΙΑΛ ότι προχωρά το έργο και έγιναν άδοχος, δεν μπορούσατε εσείς να πάτε σε μια διαβούλευση με τη Δημοτική Αρχή να κάνετε μια επικοινωνία? Καταρχάς βρεθήκαμε πρώτα τελεσμένων. Είχαμε μια συνάντηση που δεν ήμουν εγώ, να ξέρω να σας πω, με τη ΔΕΙΑΛ, όπου ήταν τόσο μεγάλη αδιαλαξία που μέχρι φτάσαμε στο σημείο να πει ο νέος πρόεδρος, ο κ. Φλόρος, να δηλώσει στους παρόντες ότι αν μπορούσε να το ξεκινήσει το έργο το Δεκέμβριο θα το ξεκινούσε. Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλω να πω, είμαστε πρώτοι επιλεσμένων. Γιατί χθες να σας πω επίσης ότι παρόντες ήταν τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης. Ναι. Οι οποίοι όσοι μίλησαν, τέλος πάντων πρότειναν, γιατί δεν κάνετε κάποια συνάντηση, ναι, να γίνει κάποια, να βρεθεί μια λύση. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι, αλλά αυτή τη στιγμή η ανάθεση έχει γίνει. Ναι. Ναι. Είστε πρωτοτελεσμένο πράγματι. Είμαστε πρωτοτελεσμένο. Έχουμε 15 μέρες διορία να κάνουμε τις κινήσεις μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τις κάνουμε. Από εκεί πέρα, εάν η δημοτική κοινότητα καταφέρει κάτι άλλο, εμείς πάντα είμαστε πρόθυμοι. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο... Τώρα δηλαδή πάτε πια νομικά καθαρά, έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα να περιμένουμε. Ξεκινάτε τη διαδικασία. Όχι, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι μέσα στην επόμενη εβδομάδα να καταδεθεί η αγωγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση και αμέσως μετά να γίνει η αγωγή στα διοικητικά δικαστήρια. Μάλιστα. Κύριε Μπατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο. Να είστε καλά, οπότε μπορέσουμε να το κανονίσουμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.